Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο σας έχω ένα τεράστιο haul. Είναι οι αγορές που έχω κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και ξεσάλωσα. Πραγματικά πήρα πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά εγώ ίδια σκέφτομαι τι θα τα κάνω όλα αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να κρατηθώ. Ήταν ένα προχριστουγεννιάτικο δώρο για τον εαυτό μου. Οπότε, επειδή μάλλον θα βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο σύντομο μπορώ και όσο πιο περιεκτικό μπορώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σκέφτηκα να σας τα δείξω ανακατάστημα, οπότε και θα ξεκινήσω από το Mokiani, το οποίο είναι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και δυστυχώς δεν έχει e-shop, αλλά οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην προσωπική του σελίδα στο Facebook είτε στο Instagram, θα σας έχω ούτως ή άλλως όλες τις πληροφορίες από κάτω. Θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ, η οποία ονομάζεται Boho Chic Palette και μέσα έχει κάτι απίστευτα ωραία χρώματα. Λοιπόν, εδώ για να μην σας τυφλώνει και το φως, έχει 12 pans, εκ των οποίων είναι και neutrals, αλλά έχει και κάποια έντονα χρωματάκια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παλέτα και είναι το μακιγιάζ μου σήμερα εξ ολοκλήρου από αυτή την παλέτα. Πρώτη φορά που το δοκιμάζω, μου άρεσε πάρα πολύ γενικά. Θα δείξει βέβαια στη διάρκεια της ημέρας κατά πόσο κρατάνε τα χρώματα και όλα τα συναφή. Πάμε να συνεχίσουμε στην επόμενη παλέτα και περνάμε στην After Hours. Αυτή η παλέτα είναι ακριβώς τη ίδια φιλοσοφία, έχουν ακριβώς το ίδιο μέγεθος, είναι ακριβώς τα ίδια pans. Οπότε έχουμε αυτές τις αποχρώσεις μέσα σε αυτή την παλέτα. Έχουμε λίγο πιο εντονάκια εδώ πέρα στην αρχή, πάμε και σε λίγο πιο ουδέτερα και στο τέλος έχουμε ένα πολύ ωραίο σμόκι μαύρο και ένα πολύ έντονο μεταλλικό γκρι. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα στα μάτια για να σας πω εντυπώσεις. Παρ' όλα αυτά μπαίνει στο τεστ σύντομα. Έχω να πω ότι άμα είναι σαν την Boho που δοκίμασα σήμερα, είμαστε πάρα πολύ καλά και χρωματικά αλλά και σε απόδοση. Και θα συνεχίσουμε με την Hypnotic. Είναι μια παλέτα η οποία έχει αυτά τα χρώματα μέσα. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Τα χρώματα για μένα είναι όνειρο. Γράφουνε πάρα πολύ έντονα στα swatches, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Έχει πολύ έντονα χρώματα, κάτι το οποίο εμένα προσωπικά θα με βοηθήσει σε περίπτωση που θέλω να κάνω έτσι λίγο ένα πιο δημιουργικό μακιγιάζ. Δεν μπορώ όμως, δηλαδή παθαίνω. Και θα περάσω στην τελευταία παλέτα, η οποία είναι η μοναδική που διαφέρει σε συσκευασία και παρόλα αυτά νομίζω ότι θα είναι αυτή που θα σας αρέσει περισσότερο, γιατί είναι αυτή η παλέτα που θα χρησιμοποιήσεις πιο εύκολα, σε πιο καθημερινή βάση. Έχει πολύ ουδέτερα χρωματάκια, κινείται σε γήινες αποχρώσεις. Η συγκεκριμένη παλέτα ονομάζεται Spice Me Up και όλες μα όλες οι σκιές έχουν ονομασίες από μπαχαρικά και αυτό το θεώρησα πάρα πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων, γενικά σαν απόδοση είναι πάρα πολύ καλή. Είναι η μοναδική παλέτα η οποία έχω χρησιμοποιήσει παραπάνω και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, ειδικά στην καθημερινότητά μου την αναζητώ γιατί με βολεύουν πάρα πολύ τα χρώματα. Θα ολοκληρώσω με City Color πηγαίνοντας σε μια παλετίτσα η οποία είναι πιο μικρή και δεν είναι καν σκιών. Έχει τρεις αποχρώσεις με highlighters μέσα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα και θα σας κάνω τώρα τα swatches για να τα δείτε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε είναι πάρα πολύ έντονα. Έχει μέσα ένα λίγο πιο ροζάκι, ένα πιο σαμπανισέ και ένα χρυσό, το οποίο αν θα το χρησιμοποιήσει και για σκιά, ή βασικά όλα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να δώσεις ένα pop παραπάνω στο μάτι σου, στο μακιγιάζ. Σαν εμφάνιση να ξέρετε ότι αφήνει λίγο ένα πιο σήμερι αποτέλεσμα και όχι τόσο υγρό ή υδατικό. Είναι λίγο πιο βραδινή παλέτα να σας το πω. Και θα περάσω στο κατάστημα Makeup Junkie, το οποίο είναι και ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά και υπάρχει φυσικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρνει πολύ ωραίες μάρκες, φέρνει πολύ ωραία brands, από τα οποία συνήθως δεν είναι πολύ εύκολο να έρθουν στα χέρια μας, όπως παραδείγματος χάρη Milani, LA Girl, έχει και αρκετά πράγματα από Revolution. Βασικά για να μην πω τώρα όλες τις εταιρείες που είδα ότι έχει, μπορείτε να ανοίξετε το link που θα σας έχω κάτω για να δείτε τι εταιρείες έχει αυτό το μαγαζί. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα το foundation, το οποίο είναι από την εταιρεία LA Girl Pro Coverage HD High Definition Long Wear Illuminating Foundation. Jesus Christ. Τέλος πάντων, λοιπόν, από ό,τι βλέπετε είναι λευκό, κατάλευκο. Νομίζεις ότι κάνω πλάκα, αλλά είναι πραγματικά κατάλευκο. Ο λόγος που το πήρα είναι γιατί αυτό το foundation βολεύει πάρα πολύ σε περιπτώσεις όπως η δική μου, που έχω 1.000.000 foundation το οποίο είναι λάθος απόχρωσης, σκουρόχρωμα φυσικά. Οπότε χρειάζομαι κάτι το οποίο να μπορέσω να εξισορροπήσω το χρώμα και να μπορώ επιτέλους να χρησιμοποιήσω και να αξιοποιήσω τα foundation που στέκονται έτσι ανεκμετάλλευτα στο πάγκο μου. Και θα περάσω σε ένα ακόμη λευκό προϊόν, το οποίο είναι το Pro Conceal HD High Definition Concealer. Είναι πάλι από την εταιρεία LA Girl και έχει μία πάρα πολύ ωραία ηριδίζουσα λευκή υφή.
η οποία βοηθάει πάρα πολύ και για να ανοίξει το χρώμα των concealer, πάρα πολύ θετικό, όπως επίσης αφήνει λίγο μια υγιή, υγρή εμφάνιση, πράγμα που σημαίνει ότι θα κάνει το concealer σου να φαίνεται λίγο πιο flawless και να μην μπει τόσο γρήγορα σε λεπτές γραμμές. Και θα περάσω αυτό εδώ πέρα το setting spray, το οποίο σας το έδειξα στα The Ride or Die προϊόντα που θα επέλεγα εγώ σε περίπτωση που έπρεπε να πάρω ένα από το καθένα. Λοιπόν, ονομάζεται Make It Dewy Setting Spray και αυτό που κάνει είναι να προσφέρει ενυδάτωση, λάμψη και να κρατάει το μακιγιάζ περισσότερη ώρα. Οπότε έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά το συγκεκριμένο προϊόν. Έχει ένα ψακαστήρι το οποίο είναι πολύ παράξενο. Έχει πολύ ελαφρύ τίναγμα στο πρόσωπο, δηλαδή δεν είναι αυτό που θα το βάλεις και θα αρχίσει να σου κάνει νεράκια μέσα στο πρόσωπο. Το μακιγιάζ μου διαρκεί τουλάχιστον 3 με 4 ώρες παραπάνω από ότι να μην το χρησιμοποιούσα. Και σειρά έχει η NYX. Θα ξεκινήσω με πούδρα και σας δείχνω την HD Finishing Powder. Είναι μια πούδρα σε ελεύθερη μορφή, είναι διάφανη. Δεν έχω ακόμα να σας πω ολοκληρωμένα συμπεράσματα, την έχω χρησιμοποιήσει μόνο 2 φορές. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο παραπάνω και θα σας πω τις εντυπώσεις μου εν καιρό. Προχωρώντας θα περάσω σε ένα primer, το οποίο είναι Illuminating Primer. Είναι πάρα πολύ ωραίο σαν προϊόν, το χρησιμοποιώ πολύ συχνά τώρα τελευταία. Είναι λευκό, ειριδίζων, αφήνει μια πολύ ωραία αίσθηση στο πρόσωπο. Μπορείς να το φορέσεις άνετα και σκέτο, εάν θέλεις να βγεις από το σπίτι και να φαίνεσαι λίγο πιο λαμπέρη και πιο υγιής, σε περίπτωση που δεν θέλεις να βάλεις κάποιο μακιγιάζ πάνω στο πρόσωπό σου. Και θα περάσω σε concealer, θα σας δείξω το HD. Studio Photogenic Concealer. Πώς το είπα, μπράβο μου. Να σας πω πολύ θετικά πράγματα γι' αυτό, διότι με έχει καθίσει πολύ όμορφο στο πρόσωπο. Και παρόλο που εννοείται βοηθάει η πούδρα σιδερίσματος που έχω βάλει από πάνω για να μην δημιουργηθούν λεπτές γραμμές, αυτό και από μόνο του έχω παρατηρήσει ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι μεγάλης διάρκειας. Και θα κλείσω με NYX περνώντας σε ένα setting spray. Το συγκεκριμένο ονομάζεται Dewy Finish Long Lasting Setting Spray, το οποίο δεν έχει καπάκι γιατί μόλις το έχασα και δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων, λοιπόν, το συγκεκριμένο σπρέι είναι πάρα πολύ ωραίο για να κάνεις πολύ ωραίες μεταποιήσεις των χρωμάτων. Αν θέλεις να κάνεις ένα λίγο πιο έντονο αποτέλεσμα, μπορείς να βάλεις πάνω στο πινέλο σου είτε στο σφουγγαράκι σου γενικά για να μπορέσεις να δώσει την καλύτερη απόδοση δυνατή ένα χρώμα που θέλεις να χρησιμοποιήσεις. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και για σετάρισμα της περιοχής στο πρόσωπο, εάν και μόνο θέλεις να έχεις ένα πιο illuminated αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν προτιμάς τα πιο ματ αποτελέσματα στο μακιγιάζ σου, δεν νομίζω να σου κάνει δουλειά. Έχει αντίστοιχο για ματ αποτέλεσμα παρόλα αυτά. Και θα περάσω στο ηλεκτρονικό κατάστημα YOLOGIFT, όπου έχει επίσης πάρα πολύ ωραίες εταιρείες, μπορείτε να δείτε. Και αγόρασα αυτήν εδώ πέρα την παλέτα, που είναι από την εταιρεία Makeup Academy και η παλέτα συγκεκριμένη ονομάζεται Fire Vixen. Ξέρετε, και αν δεν ξέρετε σας το λέω τώρα, ότι έχω φάει ένα τρομερό σκάλωμα με τα κόκκινα. Κόκκινα, πορτοκαλί, αυτά τα ζεστά, τα πολύ έντονα χρωματάκια. Έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις, έχει και ματ και σημερινές σκιές, πράγμα πολύ θετικό για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Τα χρωματάκια τα βλέπετε, είναι πάρα πολύ ζεστά και πάρα πολύ όμορφα. Έχω ξετρελαθεί με το συγκεκριμένο το χρώμα, διότι είναι ένα φούξ το οποίο δεν υπάρχει σε καμία άλλη παλέτα που έχω ως τώρα. Τα μεταλλιζέ του είναι όνειρο, γράφουν θεϊκά. Δεν έχω λόγια πραγματικά για τη τιμή της, ειδικά η παλέτα είναι η καλύτερη παλέτα που έχω δοκιμάσει από την εταιρεία Makeup Academy. Και θα ολοκληρώσω με Makeup Revolution, από που πήρα κάποια πραγματάκια. Πριν ξεκινήσω όμως πρέπει να σας πω ότι είναι η μοναδική παραγγελία που έχω κάνει από το εξωτερικό, που σημαίνει ότι δεν τα βρίσκεται αυτά τα πράγματα τα περισσότερα τουλάχιστον στην Ελλάδα. Τα έχω παραγγείλει από το official site της Revolution, το οποίο είναι το Tam Beauty. Θα σας έχω φυσικά όλες τις πληροφορίες από κάτω. Για το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα θέλω να σας πω ότι είναι αγγλικό, δεν πληρώνεται τελωνείο. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά δείχνοντας σε αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι το Pro Fix Illuminating Fixing Spray. Αυτό εδώ πέρα το προϊόν έχει μία μυρωδιά νοσοκομείου. Δεν σας κάνω πλάκα. Μυρίζει πάρα πολύ άσχημα όταν το πρωτοεφαρμόζεις. Ευτυχώς με το που εξατμίζεται φεύγει εντελώς η μυρωδιά και το αποτέλεσμα που αφήνει είναι εξαιρετικό. Μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο προϊόν. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει. Δεν είναι τόσο έντονης λάμψης όσο είναι αυτό εδώ πέρα που σας έχω δείξει. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα βολευτούν και κοπέλες οι οποίες τείνουν να έχουν λίγη λιπαρότητα παραπάνω. Εξισορροπεί πολύ ωραία το μακιγιάζ. Το αγαπώ. Και περνάω σε μία πούδρα. Θα σας δείξω αυτή εδώ πέρα τη setting powder, η οποία είναι η Bake & Finish Luxury Baking Powder. Έχει μια πολύ άβολη συσκευασία, διότι πρέπει αναγκαστικά να βάλεις αυτή τη μικρή ποσότητα εδώ πέρα το καπάκι
την πούδρα σου για να κάνεις τη δουλειά σου. Και δεν το χρησιμοποιώ έτσι, βάζω μια επιφάνεια και βάζω και πέρα την πούδρα. Τη συγκεκριμένη την έχω χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά και το μακιγιάζ μου δυστυχώς δεν το κράτησα αρκετή ώρα, ούτως ώστε να καταλάβω εάν κάνει καλή δουλειά. Θα περάσω πάρα πολύ γρήγορα και πολύ ξεπέτα, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά θα είναι λίγο μια ξεπέτα, σε τρία κραγιονάκια τα οποία είναι από την εταιρεία I Love Makeup, από την εταιρεία Freedom και από την εταιρεία Revolution. Από την εταιρεία I Love Makeup έχω αυτή την απόχρωση. Είναι ένα πολύ ωραίο διακριτικό παστέλ ροζάκι και πιστεύω ότι τώρα με το νέο μαλλί θα μου πηγαίνει πάρα πολύ. Ψωνάρα. Λοιπόν, θα περάσω στη συνέχεια σε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, ένα κατακόκκινο της φωτιάς, το οποίο είναι από την εταιρεία Freedom. Αυτά έχουν ημιμάτη υφή, η απόχρωση είναι κάπως έτσι από μέσα. Πάρα πολύ μου άρεσε το συγκεκριμένο, κάνει τα χείλη να φαίνονται πολύ μεγάλα και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και θα κλείσω με το Salvation Velvet Lacquer, το οποίο είναι στην απόχρωση Black Heart. Και το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ ωραίο, βαθύ, μοβ. Λοιπόν, έχουμε αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, πολύ gothic, πολύ φθινοπόρνο χειμερινό. Ιδανικό άμα θέλεις να κάνεις ένα λίγο πιο ελαφρύ μακιγιά στα μάτια και να χρησιμοποιήσεις αυτό στα χείλη και να του δώσεις λίγο το βάθος και την ένταση που χρειάζεται τώρα τους χειμερινούς μήνες. Μ' αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Και περνάω σε μια πολυχρηστική παλετίτσα η οποία έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Έχει μέσα πολύ ωραία πραγματάκια. Είναι τέρμα πρακτική για τη τσάντα σου, διότι περιέχει δύο σήμερα αποχρώσεις σκιών, περιέχει δύο αποχρώσεις για τα φρύδια εδώ κάτω. Έχουμε μια βάση, νομίζω, είναι αυτή, βάση ματιών. Είναι το μόνο κρεμώδες προϊόν εκεί μέσα. Και έχει και μια πολύ μαύρη σκιά για να μπορέσεις να κάνεις πιο έντονο μακιγιάζ, πιο smoky αποτελέσματα. Και στο κέντρο έχει το highlighter, το οποίο φαίνεται λευκό, αλλά στην πραγματικότητα χρυσίζει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περιγράψω. Το απογείωσα. Στη συνέχεια θα περάσω στην εταιρεία Freedom και θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα, το οποίο ονομάζεται Pro Glow. Είναι ένα bronzer με animal print εμφάνιση. Κοιτάξτε το χρώμα που βγάζει. Είναι ένα iridescent bronzer, το οποίο εμένα προσωπικά μου κάνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα στα κοψίματά μου, διότι δεν είναι θερμό. Και συνεχίζω με μια μονή σκιά από την εταιρεία Freedom πάλι. Το χρώμα του είναι πολύ ιδιαίτερο. Ενώ φαίνεται μαύρο και μπορεί να φανεί μαύρο στην κάμερα, η απόχρωσή του είναι μια πολύ βαθιά κυπαρισσή, γράφει πάρα πολύ ωραία στο χέρι. Η απόχρωσή της είναι η Smulder 214, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, και ούτως ή άλλως, όπως σας είπα, θα έχω όλες τις πληροφορίες από κάτω. Και θα περάσω σε μια παλέτα από Freedom, η οποία ονομάζεται Pro Blush και έχει αυτή τη συσκευασία και από μέσα έχει πάρα πολύ ωραία γυαλιστερά χρωματάκια. Λοιπόν, τα χρωματάκια που έχει μέσα παλέτα είναι αυτά. Έχουμε δύο pans τα οποία είναι bronzer και κάτι σαν ρούζ, το οποίο όμως είναι σήμερι. Είναι γενικά όλη η παλέτα με σήμερι αποτελέσματα. Πάρα πολύ έντονη σε απόδοση, δεν το περίμενα γιατί η τιμή της νομίζω είναι πάμφθινη, κάνει 6 ευρώ πόσο κάνει. Άμα αγαπάς τη λάμψη, είσαι εδώ πέρα. Έχεις μια πολυχρηστική παλέτα διότι συνδυάζει όλους τα ζεστάματα και όλες τις λάμψεις που θέλεις σε μια παλέτα. Εσείς που έχετε μείνει ως το τέλος και έχετε φτάσει ως εδώ, καταρχάς ένα τεράστιο ευχαριστώ που με έχετε υπομείνει τόση ώρα. Θα σας δείξω δύο παλέτες από Makeup Revolution. Πιστεύω ότι θα ενθουσιαστείτε, τις άφησα επίτηδες τελευταίες, γιατί εσείς που πραγματικά ενδιαφέρεστε για τα haul, αξίζετε ένα ωραίο φινάλε. Θα ξεκινήσω με αυτή την παλέτα, η οποία είναι η Fortune Favors The Brave. Τα χρωματάκια της παλέτας είναι αυτά, δουλεύουμε κυρίως με shimmer σε αυτή την παλέτα, έχει βέβαια και αρκετά matte, αλλά τα shimmer είναι αυτά για τα οποία αξίζει να πάρεις αυτή την παλέτα. Έχει πάρα πολύ έντονες αποχρώσεις, παιδιά, έχει πολύ ωραίο pigmentation και σε γενικές γραμμές γράφουν πολύ ωραία στα swatches. Επίσης δεν την έχω δοκιμάσει, τα matte της είναι καταπληκτικά, έχει καφέ, έχει πολύ ιδιαίτερα δηλαδή, και τώρα να σας πω τι γίνεται με αυτή την παλέτα. Δεν είναι απαραίτητο να την αγοράσετε από το Tam Beauty, γιατί δεν είναι καινούργια κυκλοφορία, οπότε υπάρχει σε πολλά ελληνικά καταστήματα. Απλά, εγώ όταν την είδα στα Hondo Center, την είχαν γύρω στα 19 ευρώ. Και εγώ από το Tam την πήρα 14. Επειδή θα παίρνω ούτως ή άλλως άλλα πράγματα που ήθελα, σκέφτηκα να γλιτώσω αυτά τα 3-4 ευρώ τα έξτρα, τα 5 πόσο είναι, και αποφάσισα να την πάρω από το Tam Beauty. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να την βρείτε στην Ελλάδα και θα προσπαθήσω να σας βρω link να την έχει περίπου στην ίδια τιμή, 14-15 ευρώ. Εάν όχι, να ξέρετε ότι η τιμή τους στα Hondo Center είναι 19 ευρώ. Και θα κλείσω με την τελευταία παλέτα, η οποία ήταν ο λόγος που έκανα εξ αρχής παραγγελία από το Tam Beauty. Λοιπόν, αρχικά
πόσο ωραία συσκευασία. Είναι τεράστια, έχει διαφορά από όλες τις κλασικές παλέτες της Revolution, είναι λοιπόν τεράστια και τα pans της είναι ακόμα πιο τεράστια και πάμε να δούμε πώς είναι μέσα. Έχει μέσα απίστευτα ζεστές αποχρώσεις, η συγκεκριμένη ονομάζεται Guest List και είναι από τη σειρά Life on the Dance Floor. Η συγκεκριμένη σειρά απαρτίζεται από τρεις παλέτες και αυτή είναι η πιο ζεστή, αυτή είναι με τα κόκκινα και ονομάζεται Guest List. Λοιπόν, έχει μέσα απίστευτα χρώματα, έχει πολύ έντονα μπορντόβου βουργουνδίας, έχει λίγο πιο μουβάκια, λίγο πιο δαμασκινή, έχουμε και τα πιο pop ανοιχτά εδώ πέρα. Δεν είναι πολύ πρακτική η παλέτα εάν δεν σας αρέσουν αυτά τα χρώματα. Εάν δεν σας αρέσουν αυτά τα χρώματα, η παλέτα θα σας είναι εντελώς άχρηστη. Στα swatches τα πήγαμε καταπληκτικά. Την έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές στα μάτια μου. Το μακιγιάζ μου στο προηγούμενο βίντεο είναι από αυτή την παλέτα. Κυρίως από αυτή την παλέτα, κάτι κόκκινα που βλέπετε στην άκρη. Και γενικά, οτιδήποτε θέλετε για όποια παλέτα από αυτές που σας έδειξα, οτιδήποτε γενικά μου το λέτε από κάτω, παραγγελιά. Και εγώ φυσικά θα το τρέξω σύντομα να το δείτε σε βίντεο. Επιτέλους αυτό το haul ήρθε στο τέλος του, ένα τεράστιο συγγνώμη άμα σας κούρασα. Αφήστε μου σχόλια κάτω τι θέλετε να κάνω με αυτά τα προϊόντα, ποιες παλέτες σας άρεσαν περισσότερο, τι make-up tutorial θα θέλετε να δείτε, με ποια παλέτα, με ποιες παλέτες, οτιδήποτε με οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Αυτά λοιπόν από μένα, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο, φιλάκια πολλά 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 πολλά!